Η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη, αυτά δίδαξε ο Χριστός. Και όταν του έλεγε θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, αυτά εννοούσε ότι θα του δώσει και του τα έδωσε. Αυτά τους δίδαξε. Και δια της ιεράς παραδόσεως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Εκείνος διδάσκει, έχει τα κλειδιά στα χέρια του. Και ο Απόστολος Παύλος τον βλέπετε πολλές φορές να εικονίζεται, να κρατάει ένα σπαθί στο χέρι. Με το δεξί κρατάει το Ευαγγέλιο και το αριστερό κρατάει ένα σπαθί. Το σπαθί αυτό είναι γυρισμένο ανάποδα, δηλαδή η μητερή του άκρη είναι προς τα κάτω, προς το έδαφος. Δεν απειλεί κανέναν, αλλά κρατάει γερά τη λαβή και η αιχμή είναι προς τα κάτω και συμβολίζει τη δύναμη του πνευματικού λόγου, τη δύναμη της αλήθειας του κηρύγματος του Ιησού Χριστού, τη δύναμη με λίγα λόγια του Ευαγγελικού λόγου, ο οποίος στην κυριολεξία λέει διαμερίζει και διατέμνει μέχρι τα οστά, όπως λέει σε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό σημείο η Αγία Γραφή. Είναι αυτή η αλήθεια, η δύναμη που ξεχωρίζει το ψευδές από το αληθές, που ξεχωρίζει την αγάπη από το μίσος, την αλήθεια από το ψέμα, την απατεωνιά από την προστασία του Ιησού Χριστού. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν και τους δύο, και τον Παύλο, τον προστάτη αυτής της περιοχής και της τοπικής μας εκκλησίας και της ευρύτερης περιοχής. Γιατί από αυτόν ξεκίνησε η διδασκαλία του κηρύγματος, σε αυτήν την περιοχή και γενικεύθηκε. Ας παρακαλέσουμε και τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος έχοντας ζήσει
την άρνηση αλλά και ταυτόχρονα την μετάνοια η οποία οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, την αυθεντική μετάνοια. Ας τους παρακαλέσουμε να μας προστατεύουν, να μας κατευθύνουν, να μας φωτίζουν και να οδηγούν και την πατρίδα μας, και τις οικογένειές μας και το έθνος μας και τον καθέναν από εμάς στην Βασιλεία των Ουρανών, διερχόμενοι από αυτήν την ζωή με δύναμη, υπομονή, συγγνώμη, αγάπη και συγχωρητικότητα. Μην απολύσει τον Δήμο Δέσποτα κατά το ρήμα σου, Εμιρήνη, ότι είδον η οφθαλμή το σωτηριό σου εκεί μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσε αποκάλυψει των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Thank you.